Grazie. Madame, Monsieur Epitideios, une minute. Si, si. Όπως γίνεται προφανές από τις μέχρι τώρα ενδείξεις, το οικονομικό πρόγραμμα της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το 2020 κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αποτυχία, επειδή τα μέτρα τα οποία προτείνει φέρνουν και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις κοινωνίες όλων σχεδόν των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η ανεργία των νέων έχει εκτιναχθεί στα ύψη, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, με έμφαση στην πατρίδα μου την Ελλάδα, ο λαός ο οποίος υποφέρει από τα μέτρα λιτότητας που το έχουν επιβληθεί λόγω της εφαρμογής των μνημονίων. Η καταστροφή του πυρογενού τομέα, η καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η έλλειψη επενδύσεων, ο περιορισμός και η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής, ο περιορισμός των θέσεων εργασίας, οι μεσογειακές συνθήκες εργασίας και η είσοδος των μεταναστών από τρίτες χώρες έχουν δημιουργήσει μια απαράδεκτη κατάσταση φτώχειας στην άλλοτε ευημερούσα Ευρώπη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που συντάσσουν τα προγράμματα αυτά είναι γραφειοκράτες. Votre temps est écoulé, chers collègues. Vous aviez une minute. Madame Tomsch, une minute trente. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, komisarka, gospa Tajsnova. Ko smo sprejemali cilje za prihodnost, strategijo 2020, smo bili zelo optimistični in ambiciozni.